Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εκ μέρους της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση στα εγγένεια του νέου μουσείου για τη δράση του ΕΑΜ Ελλάς και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Σας καλωσορίζουμε στην όμορφη περιοχή των Πρεσπών, στο χωριό Καλυθέα. Θέλουμε ιδιαίτερα να καλωσορίσουμε και να ευχαριστήσουμε για την παρουσία τους, τους κατοίκους της περιοχής, τους κατοίκους της Καλυθέας που φιλοξενούν στο χωριό τους το μουσείο, το οποίο από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρεσπών και τη Δημοτική του Αρχή, τον Δήμαρχο κύριο Παναγιώτη Πασχαλίδη, για την παραχώρηση του χώρου του παλιού Δημοτικού Σχολείου για την κατασκευή του μουσείου. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την τοπική κοινότητα Καλυθέας και ιδιαίτερα τον πρόεδρό της, τον Κώστα τον Τρεψόπουλο, που από την αρχή στήριξαν με υπογραφές το αίτημα για την παραχώρηση του χώρου. Να ευχαριστήσουμε τους κατοίκους της περιοχής που προσέφεραν διάφορα αντικείμενα για την έκθεσή τους στο μουσείο, μια ενέργεια η οποία φιλοδοξούμε να συνεχιστεί και να διευρυνθεί το επόμενο διάστημα με τη λειτουργία του μουσείου. Το μουσείο, από την αρχή ως το τέλος, έγινε χάρη στην εθελοντική εργασία δεκάδων συντρόφων από τα τμήματα της Κεντρικής Επιτροπής, την Κομματική Οργάνωση Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ και από την Οργάνωση Περιοχής της ΚΝΕ. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το νέο μουσείο προσθέτει άλλον ένα κρίκο στην αλυσίδα της ανάδειξης της ιστορίας του κόμματός μας, της ιστορίας του εργατικού λαϊκού κινήματος της χώρας μας. Η δημιουργία του μουσείου στις Πρέσπες έρχεται σαν συνέχεια στα μνημεία που έχουμε ήδη στήσει σαν κόμμα σε διάφορα σημεία της περιοχής. Στην Ιεροπηγή, με το πρώτο μνημείο για τη μάχη στο Μάλι Μάδι, στο Βατοχώρι, η πρωτομή του καπετάν Σκοτίδα του Νίκου Θεοχαρόπουλου, στον Κότα, το νεκροταφείο των τελευταίων μαχητών, στο Βροντερό, την πρωτομή του Πέτρου Κόκαλη και τη σπηλιά του νοσοκομείου του Δημοκρατικού Στρατού, στον Πηξό, το μνημείο για τη δράση των γυναικών μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού, στην Πύλη, όπου έχει τοποθετηθεί πλάκα για το Γενικό Αρχηγείο του Δημοκρατικού Στρατού, κοντά στη σπηλιά του Ζαχαριάδη. Στη Φλόρινα, το μεγάλο μνημείο στον ομαδικό τάφο για τους μαχητές που έπεσαν στη μάχη της Φλόρινας. Στην ευρύτερη περιοχή Φλόρινας Καστοριάς, τα χωριά, τα βουνά, οι κοιλάδες με όρια το Βίτσι και τις Πρέσπες έχουν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία και προσφορά στους αγώνες του λαού μας, σε όλες τις φάσεις της σύγχρονης ιστορικής του διαδρομής. Είναι ένα ιστορικό σταυροδρόμι στο οποίο παραμένουν ανεξίτηλα όλα τα σημάδια δράσεις όλων όσοι έζησαν και πάλεψαν εδώ. Η περίοδος 1940-1950, στην οποία αναφέρονται τα υλικά του μουσείου, χαρακτηρίζονται τόσο από τον εθνικοπελευθερωτικό αγώνα του ΕΑΜ Ελλάς που οργάνωσε και καθοδήγησε αναμφισβήτητα το κόμμα μας, αλλά και από τη φυσική του συνέχεια, από τη φυσική συνέχεια της πάλης με τον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας για τη λαϊκή εξουσία μετά την απελευθέρωση, με την άμεση και πολύπλευρη συμμετοχή και στήριξη όλων των χωριών της περιοχής. Το κόμμα μας με αυτό το μουσείο τιμά τους αντάρτες μαχητές και μαχήτριες, αποδίδει ξεχωριστή τιμή στους χιλιάδες κατοίκους της περιοχής που συμμετείχαν και στήριξαν με όλες τους τις δυνάμεις αυτόν τον αγώνα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα το κόμμα μας, έμπειρο, διδαγμένο, φιλοδοξεί και μπορεί να γίνει φάρος της νέας νικηφόρας ταξικής αναμέτρησης για το σοσιαλισμό που είναι αναγκαίος, επίκαιρος, ρεαλιστικός. Μελετάμε, διδασκόμαστε, συνεχίζουμε. Αυτή θα είναι και η έμπρακτη τιμή για την ηρωική πορεία του κόμματός μας. Να είστε καλά.